θεοστέπτων, βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Γνωρίζετε καλά ότι ό,τι λέμε πάντοτε έχει σχέση με τις ημέρες που ζούμε, με τα προβλήματα που συναντούμε, με τις αιρέσεις της εποχής μας και γενικώς με την πλάνη και την απάτη που υπάρχει στην εποχή μας και που προσπαθούμε κάθε φορά να μεταθέτουμε τα προβλήματα αλλού, ενώ τα υπάρχοντα προβλήματα, τα σημερινά υπάρχοντα προβλήματα, να μην τα βλέπουμε, ούτε να τα τονίζουμε, ούτε να τα πολεμάμε, ούτε να τα επιλύουμε. Έτσι λοιπόν και με τους Αγίους αυτούς, τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, υπάρχει κάποια πολεμική. Τους πολεμούν αυτοί οι οποίοι, είπαμε, θέλουν να μεταθέτουν αλλού τα προβλήματα της Εκκλησίας. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα παλαιά και ψάχνουν να βρούνε τώρα αν έγινε σωστά αυτό, αν έγινε σωστά εκείνο, αν σωστά αγιοποιήθηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, ή έκανε λάθος η Εκκλησία που τους αγιοποίησε και που, όπως ακούσατε, τους ονόμασε και εις Αποστόλους κιόλας. Το έργο που προσέφερε ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη κυρίως κάτω στα Ιεροσόλυμα, που έκτισε πάρα πολλές εκκλησίες, που ευρύκε τον Τίμιο Σταυρό και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, και ο Άγιος Κωνσταντίνος που με το διάταγμα των Μεδιολάνων καταρχάς επέβαλε την ανεξιθρησκεία, δηλαδή ότι οι χριστιανοί θα μπορούσαν και αυτοί να έχουν την πίστη τους και να πιστεύουν στο Θεό που θέλουν, τον αληθινό Θεό, και όχι να κυνηγιούνται και να πηγαίνουν στα λιοντάρια και στα θηρία. Το διάταγμα των Μεδιολάνων, ο Άγιος Κωνσταντίνος το εθέσπισε και κατόπιν έθεσε υπό την προστασία του την Εκκλησία, με αγνές προθέσεις όμως, όχι όπως οι σημερινοί πολιτικάντιδες, οι εξουσιαστές σήμερα που κοιτάν δήθεν να τα πάνε καλά με την Εκκλησία και να υπάρχει μια συναλληλία και μια αλληλοϋποστήριξη, αλλά κατ' ουσίαν κοιτάνε να βγάζουν νόμους αντίθετους από τους νόμους του Χριστού, να νομοθετούν αντίθετα, να είναι άθεο το κράτος και κατά τα άλλα να θέλουμε να τα πάμε καλά και με την Εκκλησία. Το κράτος, δηλαδή το άθεο, να θέλει να συμβιβαστεί με την Εκκλησία σήμερα. Ενώ τότε ο Άγιος Κωνσταντίνος με πολύ αγνή πρόθεση ήθελε όντως να προστατεύσει την Εκκλησία, η οποία επί τρεις αιώνες ταλαιπωρείται από τους διωγμούς. Αυτό ήταν το μεγάλο του το έργο του Αγίου Κωνσταντίνου. Και το ότι όταν υπήρξε ένα πρόβλημα στην Εκκλησία, το πρόβλημα της αιρέσεως, το πρώτο μεγάλο πρόβλημα που υπήρξε μετά από την ελευθερία αυτή που εδόθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο, να πιστεύουν και οι χριστιανοί στο Θεό τον αληθινό και να μην κυνηγιώνται από τους ειδωλολάτρες. Υπήρξε λοιπόν το πρώτο μεγάλο πρόβλημα, η αίρεση του Αρίου, και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος μέχρι τότε σαν αυτοκράτορας ήταν ένας ισόθεος, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ήταν εις τύπων του Θεού, προσκυνούντο και δοξάζοντο και ετοιμώντο σαν επιγείς θεοί, και έλυναν όλα τα προβλήματα με τον δικό τους λόγο. Ίσχυε ο λόγος του Μέγας Κωνσταντίνος, τι είπε τότε? Να μαζευτούν οι πατέρες, να φωτιστούν από το Άγιο Πνεύμα και να αποφασίσουμε το ορθόδοξο δόγμα ποιο είναι, να καταδικαστεί η αίρεση, να επικρατήσει η αλήθεια και η ορθοδοξία. Αυτά είπε τότε ο Μέγας, δηλαδή θυσίασε την εξουσία του που θα μπορούσε να επιβάλλει αυτό στην αλήθεια, όποια ενόμιζε ότι ήταν η σωστή, και να λυθεί το πρόβλημα. Δεν έκανε αυτό, αλλά για πρώτη φορά ο Ρωμαίος αυτοκράτορας αφήνει τη δική του την εξουσία, αυτό το ισόθεο αξίωμα που είχε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, και λέει να συγκληθεί η σύνοδος, οι πατέρες. Και όταν έγινε η σύνοδος, μας περιγράφουν οι πατέρες, όταν έγινε η σύνοδος και του είχαν ετοιμάσει έναν θρόνο να κάτσει και ο αυτοκράτορας, αυτός πήγε και έκατσε σε ένα σκαμνάκι. Και τι άλλο έκανε μέσα στην πόρτα Οικουμενική Σύνοδο ο Μέγας Κωνσταντίνος? Οι πατέρες αυτοί που έκαναν τη σύνοδο, γιατί σήμερα θα γίνει η σύνοδος η μεγάλη αυτή της Ορθοδοξίας που ετοιμάζεται 60 χρόνια τώρα περίπου, τι έκανε τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος? Οι πατέρες αυτοί που συγκαλούσαν τη σύνοδο ήταν αυτοί που προήρχονται από τους διωγμούς. Αυτούς έκαναν επισκόπους τότε. Τους δοκιμασμένους κατά την πίστη πατέρες. Αυτούς που είχαν δώσει τα διαπιστευτήρια, που είχαν δείξει την αγάπη τους στον Χριστό. Αυτοί ήταν τότε οι επίσκοποι. Δεν ήταν οι τυχάρπαστοι σημερινοί οικουμενιστές που έγιναν έρποντας και γλύφοντας. Όχι για να υπηρετήσουν τον Χριστό, αλλά για τη δόξα, για το αξίωμα, για την μπαστούνα. Έτσι, για αυτά τα πράγματα έγιναν οι επίσκοποι. Τότε ήταν οι μάρτυρες. Και
είχαν τα στίγματα του μαρτυρίου επάνω τους. Άλλους ήταν λέει, κομμένη η μύτη του επίσκοπος, άλλους το αυτί του κομμένο. Και τι έκανε ο Μεγάς Κωνσταντίνος? Πήγαινε και φιλούσε τα ίχνη του μαρτυρίου, τα στίγματα του μαρτυρίου που είχαν επάνω τους οι επίσκοποι τότε που έκαναν την πρώτη οικουμενική σύνοδο. Πήγαινε και τα κατασπάζει το ο Μεγάς Κωνσταντίνος και έκατσε σε ένα σκαμνάκι, όχι στο θρόνο που του είχαν ετοιμάσει, για να δείξει και αυτός ότι αφήνει το αξιωμά του για να επικρατήσει και να λάμψει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και να βεβαιωθεί η αλήθεια και να κατατροποθεί το ψεύδος, ο Άριος και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά προσέφερε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και τώρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε κάποια πράγματα, τα λάθη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και σαν άνθρωπος δεν θα έκανε και λάθη. Ποιος άνθρωπος δεν έκανε λάθη? Μόνο ο Πάπας είναι αλάθητος, λέμε σήμερα, έτσι. Όλοι οι άλλοι είμαστε άνθρωποι που κάνουμε λάθη, καθημερινά λάθη. Και θα έκανε και ο Μέγας Κωνσταντίνος και λάθη, οπωσδήποτε θα έκανε. Αυτοκράτορας ήταν. Και σε έναν αυτοκράτορα δεν πρέπει να επιζητούμε αυτά που θα επιζητούμε σε έναν ασκητή, στον Μέγα Αντώνιο, έτσι, στον Άγιο Παΐσιο, στον Άγιο Παχώμιο κλπ. Να ζητήσουμε τις αρετές που θα έχει ένας ασκητής. Σε έναν αυτοκράτορα που ασκεί διοίκηση, εξουσία, που κάνει πολέμους για να επικρατήσει, για να έχουμε εμείς σήμερα την ειρήνη και να λέμε και ευλογεί η Εκκλησία τα όπλα, κατ' οικονομία για αμυντικούς πολέμους, για να μην έρθουν εδώ μέσα οι εχθροί και βεβηλώσουν τις εκκλησίες μας, τις οικογένειές μας, τα πάντα και όλα αυτά τα πράγματα. Για κατ' οικονομία λοιπόν ευλογεί η Εκκλησία τα όπλα για αμυντικούς πολέμους και έκανε και πολέμους, και φόνους έκανε κλπ. Και τον κατηγορούν λοιπόν σήμερα, τον κατηγορούν οι εχθροί αυτή τη πίστη μας, οι οποίοι ψάχνουν από τα παλιά και τα σημερινά τα αφήνουμε, αυτά που έχουμε ευθύνη να εξετάσουμε σήμερα για να μην επικρατήσει το κακό και να πούμε γιατί αγιοποιήθηκε ο Χρυσόστομος Μήνης που ήταν μασόνος, αιρετικός, οικουμενιστής, ειδωλολάτρης και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα αφήνουμε σήμερα και κοιτάμε ο Μέγας Κωνσταντίνος γιατί αγιοποιήθηκε τότε, που τότε οι πατέρες που ήταν θεοφώτιστοι και όλα αυτά τα πράγματα έκριναν και τον ονόμασαν εις Απόστολο, τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, έκριναν αυτοί με το πνεύμα που είχαν στην εποχή τους. Εμείς λοιπόν δεν κρίνουμε τα προβλήματα της εποχής μας, αλλά κοιτάμε να κρίνουμε τα παλαιά προβλήματα. Έτσι κάνουν και για άλλους αυτοί οι σημερινοί που θέλουν, ας πούμε, δήθεν να υπερασπιστούν την Ορθοδοξία, αλλά κατ' ουσίαν θέλουν να μεταθέσουν αλλού τα προβλήματα, να επικρατήσει το κακό και η αίρεση, να χάσουμε την ελευθερία μας, να γίνουμε ρομπότ, να επικρατήσει η δικτατορία αυτή, η σκλαβιά και η δικτατορία, να γίνουμε δούλοι λοιπόν στο κατεστημένο το σημερινό. Γι' αυτά δεν ασχολείται κανένας, για τον αν έγινε σωστά Άγιος ο Χρυσόστομος Μήνης που έγινε στην εποχή μας και πρέπει εμείς να κρίνουμε αν έγινε σωστά Άγιος ή αν δεν έπρεπε να αγιοποιηθεί. Και οι υπόλοιποι πατέρες που αγιοποιήθηκαν, αν σωστά αγιοποιήθηκαν, αυτά είναι δικά μας θέματα. Και εμείς ασχολούμεθα λοιπόν αν τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη σωστά, γιατί λέει, φώνευσε λέει το παιδί του, τότε που παρέβηκε και έκανε μια ανταρσία εναντίον του πατέρα του, ο γιος του, και για κάποια άλλα πράγματα ο Μέγας Κωνσταντίνος εκεί που κατηγορήθηκε, και αν τότε και αν έτσι και αν αλλιώς, έτσι. Κατηγορούν λοιπόν και τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη. Τι λένε για τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη? Ευτυχώς που τον μελετήσαμε σωστά, που μελετήσαμε όλα τα κείμενά του και απαντούμε σε αυτά τα οποία λένε οι σημερινοί. Τι λένε για τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη? Ότι λέει τα έκανε αυτά τα πράγματα που έκανε, έκανε και αυτός μια επανάσταση για να μην αθετηθεί μια εντολή του Ευαγγελίου. Γιατί τι έλεγε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης? Μια εντολή αν αλλάξει, αλλάζει όλο το Ευαγγέλιο. Αλλάζει ο ίδιος ο Θεός, γίνεται μεταβλητός και τρεπτός ο άθρεπτος και αναλύωτος. Θεός γίνεται και αυτός ανάλογος με τον νόμο του. Εφόσον αλλάζουμε τις εντολές του, αλλάζουμε και το Θεό. Για να μην αλλοιωθεί λοιπόν αυτή η μία εντολή του ενός και νομίμου γάμου, έκανε αυτή την επανάσταση ο Άγιος Θεός. Και τι λένε λοιπόν αυτοί που τον κατηγορούν? Τα έκανε όλα αυτά γιατί ήθελε να γίνει πατριάρχης. Πού το βρήκαν αυτό? Τώρα κοιτάμε όλα τα κείμενα και όλα αυτά τα πράγματα. Πού το βρήκαν αυτό? Έτσι σκέφτηκαν οι άνθρωποι και λένε, κατηγορούν λοιπόν τους Αγίους που αγιοποίησαν τότε οι πατέρες οι σύγχρονοι τους, αυτοί που τους έζησαν, οι ομολογητές που συναγωνίστηκαν με τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη, οι πατέρες που υπήρχαν στην εποχή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, ότι κακώς τους αγιοποίησαν και αφήνουμε τα σημερινά προβλήματα, το αν η σύνοδος που θα γίνει τώρα, η Αγία και μεγάλη σύνοδος της Ορθοδοξίας που είπαμε, αν αυτή είναι σύνοδος Ορθόδοξη ή είναι σύνοδος ληστρική, οικουμενιστική σύνοδος, γιατί οι προδιαγραφές της και όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα μαγειρέματα που γίνονται πριν από τη σύνοδο, δείχνουν ότι δεν είναι ορθόδοξη η σύνοδος. Και δεν είναι ορθόδοξη γιατί και αυτοί που τη συγκροτούν δεν είναι ορθόδοξοι.
πώς αυτοί που τη συγκροτούν αυτή είναι αιρετική, θα γίνει Ορθόδοξη Σύνοδος. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει. Εκ των πραγμάτων λοιπόν η Σύνοδος αυτή δεν θα είναι Ορθόδοξη. Αλλά και τι είπαν οι πατέρες, εκ των αποφάσεων κρίνεται η Σύνοδος. Άμα οι αποφάσεις είναι Ορθόδοξες, θα είναι Ορθόδοξη και η Σύνοδος. Άμα οι αποφάσεις δεν είναι Ορθόδοξες, οι αποφάσεις και δεν καταδικαστούν οι αιρέσεις, ο οικουμενισμός, ο παπισμός, ο προτεσταντισμός, ο μονοφυσιτισμός και όλες οι αιρέσεις σύγχρονες, οι διάφορες παραφιάδες, ο χιλιασμός και όλα αυτά τα πράγματα, ο μασονισμός, που είναι και αυτός θρησκεία σήμερα και πολλοί επίσκοποι λένε ότι είναι και μασόνοι. Αν δεν καταδικαστεί λοιπόν, δεν καταδικαστούν οι σύγχρονες αιρέσεις, αυτό κάνανε πρώτα οι πατέρες και μετά όλα τα άλλα θέματα τα λύνανε. Πάνε να πει ότι η Σύνοδος δεν είναι Ορθόδοξη. Σας τα έχω πει και άλλες φορές αυτά τα πράγματα. Δεν θα είναι κατά τον τύπο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που ήταν Άγιοι οι πατέρες και μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν για να τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα μέσα στη Σύνοδο. Φωτίσει το Άγιο Πνεύμα και όχι έξω από τη Σύνοδο που λύσαν όλα τα προβλήματα και πάνε να τα υπογράψουν στη Σύνοδο. Η Σύνοδος λοιπόν αυτή δείχνει ότι δεν θα είναι Ορθόδοξη. Θα δούμε και τις αποφάσεις της. Αλλά τώρα εκ των προτέρων λέμε ότι αυτά θα έπρεπε οι σημερινοί χριστιανοί να κρίνουν και να ασχολούνται και με τις σημερινές αγιοποιήσεις για τις οποίες έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον Χρυσόστομο Σμύρνης, ότι ήταν μασόνος, δεν ήταν άγιος κλπ. Θυσιάστηκε υπέρ της πατρίδος αποκλειστικά και μόνο, δεν είχε τίποτα άλλο πιστεύω. Ένα ξέφρανο πατριωτισμό. Δεν επίστευε σε τίποτε άλλο. Μόνο στην πατρίδα και σε τίποτα άλλο ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Τα είπαμε, τα γράψαμε όλα αυτά και λένε όχι, υπερπίστωση και πατρίδος και όλα αυτά τα πράγματα τον αγιοποίησαν. Οι μασόνοι υπέβαλαν αυτή την αγιοποίηση. Οι επίσκοποι κάναν υπακοή στους μασόνους και στους άλλους, τους οποίους πολιτικά αντίδες και όλους αυτούς, για να έχουν και οι μασόνοι κάποιον Άγιο. Αυτά δεν ασχολούμεθα με αυτά σήμερα. Αλλά αν ο Άγιος Θεοδόσιος ήταν Άγιος, αν ο Μέγας Θεοδόσιος, ο οποίος είναι και αυτός Άγιος Εκκλησίας μας, έκανε και αυτός κάποια λάθη και φώνευσε κάποιους εκεί στη Θεσσαλονίκη και λοιπά, με δικιά του εντολή που έκαναν μια επανάσταση. Αν έτσι και αν αλλιώς. Τα παλιά λοιπόν εξετάζουμε γιατί, για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Για να μεταφέρουν αλλού τα προβλήματα, για να συσκοτήσουν τα πράγματα και για να μας πούν ότι δεν έχουμε την αλήθεια, δεν είναι αυτά σωστά τα οποία κηρύττει σήμερα η Εκκλησία, δεν είναι εις Απόστολος ο Άγιος Κωνσταντίνος, δεν είναι έτσι. Και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο κατηγορούν αυτοί. Τώρα πρόφησα αυτά που συζήτησα, μου έλεγε κάποιος ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει κανένα λάθος, ποιο λάθος έκανε. Λέει για τη Σάρα, λέει τη Σάρα του Αβραάμ, τη γυναίκα που την εγκομιάζει και λοιπά, και όμως αυτή πήγε εκεί, λέει στην Αίγυπτο τότε που πήγανε και λοιπά, και την έδωσαν στον Φαραώ και έκανε αμαρτίες και την εγκομιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έτσι τη Σάρα. Ψάχνουν να βρούνε λοιπόν και πρέπει να ψάξουμε κι εμείς να βρούμε τα στοιχεία, πώς σκέπτεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι λέει λοιπόν σε όλα αυτά, να ψάχνουμε για το κάθε τι αρχαίο που φέρνουν στην επιφάνεια, όπως φέρνουν πρόσφατα συνήθως το Πάσχα, φέρνουν αυτοί οι Εβραίοι αυτά τα ανακοινούν, τα απόκριφα Ευαγγέλια, το Ευαγγέλιο του Ιούδα και όλα αυτά τα πράγματα, για να συσκοτήσουν την Ανάσταση. Το Άγιο Φως λένε ότι δεν είναι πραγματικό, ότι είναι ψεύτικο και όλα αυτά τα πράγματα και ανάβει ο Πατριάρχης με το σπίρτο και με το αναπτήρα, ανάβει τη λαμπάδα του και όλα αυτά έτσι. Τα έχετε ακούσει αυτά που τα ανακοινούν για να μας βάλουν στον προβληματισμό αυτό ότι δεν υπάρχει η αλήθεια στην Ορθοδοξία, ότι η Ορθοδοξία είναι και αυτή σαν μια θρησκεία όπως όλες οι άλλες. Για να ολιγοπιστήσουμε ή να ασχολούμεθα με τα αρχαία και να αφήσουμε αυτά τα σύγχρονα προβλήματα και εμείς που αγωνιούμε για την έκβαση των πραγμάτων, των συγχρόνων πραγμάτων της Εκκλησίας μας, αγωνιούμε να ασχοληθούμε λοιπόν με άλλα πράγματα, να μεταφέρουμε αλλού τα προβλήματα, εκεί που είχαν άλλοι την ευθύνη και εδώ που έχουμε εμείς την ευθύνη, αποκλειστικά και μόνο εμείς έχουμε την ευθύνη για τα γεγονότα της εποχής μας, για την ιστορική πορεία της Ορθοδοξίας σήμερα, που βαδίζει, αν βαδίζει σωστά η Εκκλησία επίσημα, όχι μεμονωμένα κάποιος αν ζει Ορθόδοξα και αν. Αλλά και αυτό για να ζήσεις Ορθόδοξα σήμερα πρέπει να αποτυχιστείς από τους αιρετικούς. Δεν μπορεί να είσαι Ορθόδοξος και να ακολουθείς μέσα στο κοπάδι των αιρετικών. Τι Ορθοδοξία είναι αυτή? Δεν μας είπαν τέτοια πράγματα οι πατέρες. Αυτά λοιπόν πρέπει να ασχοληθούμε σήμερα. Με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε, με τα προβλήματα της εποχής μας, με το που βαδίζει σήμερα η Εκκλησία μας. Τα έχει βρει με την πολιτεία, τα έχει βρει με τη μασονία, τα έχει βρει με τους αιρετικούς. Ποτέ δεν λέει όχι και σε τίποτα. Δεν υψώνει το αναστημά της να πει την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια, να καταδικάσει την πλάνη. Δεν λένε οι επίσκοποι τέτοια πράγματα σήμερα. Και αν θα πούνε καμιά λέξη, για το θεαθήνε της ανθρώπης. Κοιτά να πούνε τόσα, όσα τους επιτρέπεται,
για να μην πάθουν κάτι κακό και κυρίως να μην κουνηθεί ο θρόνος τους, να μην πάθει σεισμό ο θρόνος και χάσουν την μπαστούνα. Αυτά λένε σήμερα οι επίσκοποι και οι πνευματικοί και το Άγιο Όρος, το οποίο και αυτό χρηματίζεται, αδρά χρηματίζεται από την Ευρώπη και δεν έχει και αυτό λόγο. Δεν μπορεί να μιλήσει για αυτά που γίνονται και εξελίσσονται σήμερα στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία. Για αυτά λοιπόν έχουμε ευθύνη εμείς και στα γεγονότα που έρχονται, όπως είναι τώρα αυτή η Μεγάλη Σύνοδος που θα γίνει και όλα αυτά τα πράγματα, τα επόμενα γεγονότα, η παγκοσμιοποίηση, όλα αυτά τα γεγονότα που θα χάσουμε την ελευθερία μας, θα ζούμε σε μια δικτατορία, θα μας κάνουν ό,τι θέλουν, θα μας κατευθύνουν σαν ρομπότ, όπως πιάνουμε το πιονάκι και το μεταφέρουμε όταν παίζουμε σκάκι. Έτσι θα γίνουμε και εμείς οι χριστιανοί οι Ορθόδοξοι, αν δεν ξυπνήσουμε και δεν μάθουμε να ζούμε ορθόδοξα, ασκητικά, πνευματικά και αν δεν έχουμε πόνο και αγωνία για τα προβλήματα της Εκκλησίας, τα σύγχρονα αυτά προβλήματα, δεν έχουμε πόνο και αγωνία και να θέλουμε να θυσιάσουμε από τον εαυτό μας κάτι, χάρη της αλήθειας και της Ορθοδοξίας. Αυτό έχει μια ειδονή μέσα, η θυσία για τον Χριστό. Ό,τι γίνεται για τον Χριστό έχει μια ειδονή, μια ευχαρίστηση. Όταν αγαπάς κάποιον και θυσιάζεις κάτι και το ξέρεις αυτό, το κάνω για αυτόν που αγαπάω και ξέρεις ότι αυτός ευχαριστείται, ευχαριστιέσαι και εσύ με τη θυσία που κάνεις. Είναι θέμα αγάπης βασικά προς τον Χριστό και ενδιαφέροντος για την αλήθεια. Να μην χάσουμε την αλήθεια και ζούμε κι εμείς μια συμβιβασμένη, προσκυνημένη ζωή. Όχι ορθόδοξη, αλλά κατ' επίφαση ορθόδοξη και κατ' ουσίαν αιρετική, εκοσμικευμένη μέσα στην παγκοσμιοποίηση, μέσα σε αυτή τη δικτατορία που λέμε ότι υπάρχει και θα υπάρξει και τελικά θα οδηγηθούμε στο σφράγισμα, στον Αντίχριστο και σε όλα τα επερχόμενα δεινά. Θα πρέπει λοιπόν να ξυπνήσουμε, να δούμε τι έκαναν οι πατέρες τότε, τι συνόδους έκαναν, ποια ήταν η ορθόδοξη σύνοδο. Έχουμε μια σύνοδο τώρα που γίνεται, που μαγειρεύεται τόσα χρόνια και θα γίνει. Πρέπει να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή κι εμείς. Ποια είναι η Ορθόδοξη Σύνοδος και πώς κρίνεται η Ορθόδοξη Σύνοδος. Οι πολλοί θα πούνε τώρα, οι πνευματικοί μας και οι άλλοι, η Εκκλησία το αποφάσισε αυτό. Όπως μας λέγανε, η Εκκλησία έστειλε αυτόν τον επίσκοπο, πρέπει να τον αποδεχθούμε. Και τώρα μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι οικουμενιστές επίσκοποι, κάνουν τη Σύνοδο, θα αποφασίσουνε. Η Εκκλησία τους έστειλε. Η Εκκλησία τους έστειλε, καταλάβατε. Και εμείς έπρεπε να τους υποδεχθούμε, να σκύψουμε το κεφάλι κάτω και να πούμε αυτός είναι ο πατέρας μας, ο ποιμένας μας και ο προστάτης μας. Ο λύκος είναι προστάτης μας. Έπρεπε να αποδεχθούμε αυτό τόσο καιρό. Γιατί έπρεπε να επικρατήσουν οι επίσκοποι οι οικουμενιστές για να κάνουν και την Οικουμενιστική Σύνοδο. Για να υπογράψουν και όλα όσα υπογράφουν, για να συμβιβαστούν με το κράτος και με την Ευρώπη και όλα αυτά που χρηματίζεται και η Εκκλησία σήμερα από την Ευρώπη. Για να γίνουν αυτά έπρεπε να έχουν την εξουσία επίσκοποι που να είναι δικοί τους. Άμα δεν έχουν την εξουσία και τους αρχηγούς, δεν μπορεί ο διάβολος να κυβερνήσει και το υπόλοιπο σώμα. Όταν η κεφαλή είναι σωστή και σκέπτεται σωστά και ενεργεί σωστά, το υπόλοιπο σώμα κατευθύνεται και αυτό σε σωστό δρόμο. Όταν η κεφαλή λοιπόν είναι μεθυσμένη και ζαλισμένη και διεστραμμένη, τότε και το υπόλοιπο σώμα δεν βαδίζει σωστά. Γι' αυτό δεν βαδίζουμε σωστά σήμερα. Γιατί δεν κοιτάξαμε τότε που φωνάζαμε και λέγαμε, όχι, πρέπει να, ο λαός να εκλέξει τον επίσκοπό του. Αυτά που φωνάζανε στη Λάρισα, ο λαός πρέπει να εκλέξει. Δεν θα μας στείλετε εσείς όποιον θέλετε. Ένα φτιαγμένο επίσκοπο, κατασκευασμένο επίσκοπο στη σύνοδο μέσα, μαγειρεμένο όπως τα θέλετε εσείς. Ο λαός θα τον εκλέξει. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Ψήφο κλήρου και λαού. Αυτό λέγανε οι πατέρες. Πρέπει να συμμετέχει και ο λαός την εκλέγει. Και οι επίσκοποι χειροτονούν. Ο λαός εκλέγει και οι επίσκοποι χειροτονούν. Αυτή ήταν η παράδοση της Εκκλησίας μας. Και σήμερα λοιπόν που τα αφήσαμε όλα αυτά στα χέρια των επισκόπων. Μας τον έστειλαν, δεν, η Εκκλησία τον έστειλε και όλα αυτά πρέπει να τον αναγνωρίσουμε. Μαζεύτηκαν τώρα, θα μαζευτούν στην Κρήτη όλοι αυτοί οι φτιαγμένοι επίσκοποι, οι κατασκευασμένοι επίσκοποι και θα αποφασίσουν αυτά και θα δείτε τι θα αποφασίσουν εκεί. Και φτιάχνανε τώρα μια επιστολή στο Άγιο Όρος. Οι πατέρες, αυτοί που αγωνιούν, είναι λίγοι, στα κελάκια αγωνιούν οι πατέρες, στα μοναστήρια όλα νεκρική σιγή. Άκρα του τάφου σιωπή. Στα μοναστήρια τα μεγάλα, γιατί είπαμε παίρνουν χρήματα, στα κελάκια. Ανησυχούν, έχουν κάποιες αγωνίες και φτιάξαν μια επιστολή γιατί λένε έχουν και άλλα μαγειρεύσει. Λένε που εμείς δεν ξέρουμε τι έχουν μαγειρεύσει. Η κατάργηση της νηστείας. Βλέπετε, η ασκητική ζωή της Εκκλησίας πρέπει να καταργηθεί, τα πάθη μας να επικρατήσουν και η νηστεία μας να γίνει περίπου όπως των παπικών. Η πρώτη και η τελευταία εβδομάδα έχουν αποφασίσει σύνοδο τώρα και θα τα υπογράψουν αυτά.
θα είναι υποχρεωτική για την νηστεία, για τους λαϊκούς. Οι υπόλοιπες μέρες της νηστείας, οι άλλες εβδομάδες, θα είναι υποχρεωτικές μόνο για τους μοναχούς. Οι λαϊκοί τώρα, βλέπετε, έχουν άλλο Ευαγγέλιο, άλλους κανόνες, άλλο νόμο. Άλλα είπαν οι πατέρες, άλλα λέμε εμείς σήμερα. Και έχουν και κάνανε μια επιστολή τώρα και λένε αυτά τι πράγματα είναι, λέγανε οι πατέρες οι αγιορείτες, για αυτό το πράγμα, για το δεύτερο γάμο των ιερέων και για όλα αυτά τα πράγματα που θέλουν να επιτρέψουν μετά τη χειροτονία. Δηλαδή από το ανώτερο πράγμα από τη χειροτονία να πάει στο κατώτερο στο γάμο, όταν πεθάνει η πρεσβυτέρα του, ας πούμε, ή χωρίσει οτιδήποτε. Ο ιερέας να έχει δικαίωμα να ξαναπαντρευτεί, να κάνει δεύτερο γάμο που το απαγορεύουν οι κανόνες, οι ιεροί κανόνες. Είναι τα προστατευτικά κάγκελα για να μην πάμε στον γκρεμό. Και κάνανε λοιπόν ένα γράμμα οι κελιώτες οι πατέρες και είπαν ότι αυτά τα πράγματα που θα αποφασίσει η Σύνοδος δεν είναι ορθόδοξα. Και το λένε εκ των προτέρων. Μα πού ξέρουν τι θα αποφασίσει η Σύνοδος. Μπορεί εκεί πέρα μέσα να έρθει το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει και να πάρουν ορθόδοξα αποφάσεις. Δεν γίνεται όμως αυτό. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει αγαθή προαίρεση, μαρτυρικό φρόνημα. Δεν έρχεται έτσι μαγικά το Άγιο Πνεύμα να του φωτίσει και να πάρουν ορθόδοξα αποφάσεις. Τις έχουν πάρει τις αποφάσεις. Θα πάνε να τις υπογράψουν εκεί. Και γι' αυτό φωνάζουν οι πατέρες εκ των προτέρων πριν πάρουν τις αποφάσεις. Γιατί τις ξέρουμε τις αποφάσεις ποιες θα είναι, τις έχουν αποφασίσει. Βλέπετε ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί έξω από τη Σύνοδο πλέον και μέσα πάμε για να υπογράψουμε στη Σύνοδο. Πάμε για να υπογράψουμε, όχι για να φωτιστούμε. Για να υπογράψουμε, πάμε. Καταλάβετε πώς αλλάξαν τα πράγματα, πώς άλλαξε η παράδοσή μας. Η Σύνοδο λέει πάντα συγκαλεί το Πνεύμα το Άγιο, βρει υποθυκίας και λοιπά, ιερέας τελεί. Το Άγιο Πνεύμα, αλλά μέσα στη σύναξη των πατέρων. Εκεί ενεργεί, όχι κατηδίαν και με τα μαγειρέματα που γίνονται και με τη μασονία να κατευθύνει. Όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας τα σύγχρονα προβλήματα, να αντισταθούμε αν θέλουμε να μείνουμε ελεύθεροι και να μην γίνουμε ρομπότ και πιόνια των μεγάλων, να ζήσουμε ελεύθερα και να μην είμαστε κάτω από τη δικτατορία και τη σκλαβιά της παγκοσμιοποιήσεως. Αν θέλουμε λοιπόν πρέπει να είμαστε γνώστες των πραγμάτων και της παραδόσεώς μας. Και όταν μας τρέφουνε να πάμε να εξετάσουμε παλιά τι έγινε, αυτά που είχαν άλλη την ευθύνη, θα τους λέμε εμείς εδώ στα σημερινά που έχουμε εμείς την ευθύνη, τι έγιναν τότε που είχαν άλλη την ευθύνη κλπ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει τι θα επικρατήσει σήμερα στην Ορθοδοξία, γιατί εμείς σήμερα ζούμε και σήμερα έχουμε ευθύνη για τα ιστορικά γεγονότα και την εξέλιξη και την πορεία της Ορθοδοξίας. Αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και να μελετούμε. Να μελετούμε τους βίους των Αγίων μας, την Αγία Γραφή, τα συγγράμματα των Πατέρων, των Αγίων μας. Αυτά μας φωτίζουν και μας καθοδηγούν και να ζούμε αυστηρά και ασκητικά και πνευματικά προκειμένου να πολεμήσουμε τα πάθη μας, γιατί αυτά τα πάθη μας θα είναι που θα καλλιεργήσουμε εν τέλει και θα συμβιβαστούμε και εμείς, γιατί θα πούμε να η Εκκλησία το έκανε αυτό, η Εκκλησία τα αποφάσισε για να δικαιολογήσουμε τη συνείδησή μας και κατ' ουσίαν να καλλιεργήσουμε τα πάθη μας. Εύχομαι λοιπόν να ξυπνήσουμε κι εμείς έτσι σαν χριστιανοί, να ξυπνήσουμε, να έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, Βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ελένης, να έχουμε τις πρεσβείες τους και να κοιτάξουμε κι εμείς σήμερα στα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται και εξελίσσονται όχι απλώς με κάποιο ρυθμό, αλλά τρέχουν τα γεγονότα, δεν τα προλαβαίνουμε, κάθε μέρα μαθαίνουμε νέα πράγματα τα οποία μας φαίνονται απίστευτα, τρέχουν τα γεγονότα πλέον. Τρέχουμε προς τη νέα εποχή, προς την παγκοσμιοποίηση και ψόλου, τρέχουμε, δεν βαδίζουμε. Όλα αυτά λοιπόν να μπορέσουμε εμείς να βαδίσουμε αντίθετα σε αυτό το ρεύμα, αντίθετα σε αυτό το ρεύμα της νέας εποχής, για να μπορέσουμε και εμείς να σωθούμε. Όλα αυτά τα κάνουμε για να σωθούμε σήμερα. Γιατί ο διάβολος θα προσπαθήσει να πλανήσει και τους εκλεκτούς. Και εκλεκτοί είναι αυτοί που έχουν αγνή προαίρεση. Μπορεί να έχουμε λοιπόν αγνή προαίρεση, αλλά ο διάβολος εμάς θα προσπαθήσει να πλανήσει. Να έχουμε λοιπόν ξύπνιο το μάτι της ψυχής μας, το νοητικό μέρος της ψυχής, το νου μας, να έχουμε ξύπνιο και να είμαστε σε εγρήγορση και σε μια πνευματική κατάσταση, μια πνευματική νυφαλιότητα για να μπορέσουμε να αντισταθούμε στα γεγονότα της εποχής μας και στη νέα αυτή, στη Μεγάλη Σύνοδο που ετοιμάζεται, να αντισταθούμε για να μπορέσουμε να μείνουμε ορθόδοξοι πάντοτε και να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής μας, πράγμα το οποίο εύχομαι να δίνει σε όλους μας. Αμήν.